πρωταθλητής γάμα κατηγορίας και άνοδος στην Β' η Τερατέα, το κύπελλο θα δώσει ο κύριος Μπερτόλης. Για την άνοδό του στη Β' κατηγορία, ο Ολυμπιακός Βάρης, ο κύριος Καραγιάννης. Και για την άνοδό του στην Β' κατηγορία, Αυλώνας, το κύπελλο θα δώσει ο κύριος Λάμπρου. Σας εύχομαι καλή νέα χρονιά, χωρίς διακοπές και με υγεία σε όλους τους αθλητές και στις ομάδες. Δίνω το μικρόφωνο στον πρόεδρο της ΕΝΑ, τον κύριο Γιαρέδη, να ξεκινήσει την Γενική Συνέλευση. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που μετά από πολύ καιρό ξαναμαζευόμαστε όλοι μαζί. Στην ουσία έχουμε την επάνωδο του ποδοσφαίρου, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ανατολική Αττική. Δυστυχώς έπεσα μέσα στις προβλέψεις μου την περσινή περίοδο για το τι θα συνέβαινε φέτος. Θέλω να πιστεύω ότι θα πέσω μέσα και φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι θα ξεκινήσουμε κανονικά και θα τελειώσουμε κανονικά, ίσως με κάποια μικρά προβλήματα, αλλά το θέμα είναι ότι θα πέσουμε πάντα, θα έχει κόσμο, με περιορισμούς ίσως, εκτός θα γίνει κάτι ιδιαίτερα έκτακτο που δεν νομίζουμε. Πιο πολλοί κόσμος θα είναι εμβολιασμένος. Οι αθλητές έχουν γερή κράση, και μετά από 1,5 χρόνο στην ουσία επανερχόμαστε στην κανονικότητα η οποία θα είναι δύσκολη και γι' αυτό και εμείς σαν Ένωση θα προσπαθήσουμε να την ελαφρύνουμε. Αυτό όμως θα τα πούμε με το που θα τελειώσει η Γενική Συνέλευση της οποίας σύμφωνα με το καταστατικό προείσταται ο Πρόεδρος και την ξεκινάμε αυτή τη στιγμή με την ανάγνωση και των αντιπροσώπων. Έχουμε ήδη απαρτία, αυτά για το τυπικό κομμάτι, αίτητος Πάτων, ο κύριος Τούντας, παρών. ΑΟ Άνοιξη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, παρών. Άρης Βούλας, ο κύριος Τσαρδάλης, παρών. ΑΟ Άρτεμις, ο κύριος Σερέτης, παρών. Αστέρας Γλυκών Νερών, ο κύριος Καλογεράκος, παρών. Ατλαντίδα Ανθούσας, ο κύριος Βούτουνας, παρών. Αυλώνα, ο κύριος Αγάθης, παρών. Αχαρναϊκός, ο Πασχαλής, παρών. Βουλιαγμένη, Ασλανίδης Ιωάννης, παρών. Γέρακας, ο κύριος Ξηρουχάκης, παρών. Αόχλικο Νερών, ο κύριος Ρούγκας, παρών. Δόξα Αγίας Άννας, ο κύριος Τσάλεσης, παρών. Δόξα Άνοιξης, ο κύριος Πετρίτσης, παρών. Δόξα Κοροπίου, ο Κίκας ο Γιώργος, παρών. Εθνικός Λυκείας, ο κύριος Μπαγκινέτας, παρών. Δίελ Αραφίνας, ο κύριος Παπακοσταντίνου, παρών. ΑΟ Κερατέας, ο κύριος Ζορβάς, παρών. Κόσμος Βορείων Προαστίων, ο κύριος Καργούνης, παρών. Κιανούς Αστέρας Βάρης, ο κύριος Πάπιος, παρών. Κωστέας Γείτονας, η κυρία Παπαϊωάννου, παρούσα. Λαβρεωτική, ο κύριος Αρλάνης, παρών. Μαρκό, ο κύριος Καλανιώτης, παρών. Μάχη Μαραχθώνα, ο κύριος Βλιάπης, παρών. Αέμενη 2, ο κύριος Σαββίδης, παρών. Νικητές Ανθούσας, ο κύριος Μπαβέλας, παρών. Ολυμπιάδα Ημιτού, ο κύριος Κουρτέλης, παρών.
Ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, ο κύριος Λεπαντατζής, παρόν. Ο Ολυμπιακός Βάρης, ο κύριος Μπουργάνης, παρόν. Ραμνούς Γραμματικό, ο κύριος Γερασιμάτος, παρόν. Σαρονικός Αναβής, ο κύριος Νικολάου, παρόν. ΑΟΣ Σταμάτας, ο κύριος Πέπας, παρόν. ΑΟΣ Ικαμίν, ο κύριος Μιχαλόπουλος, παρόν. Ριγλία Ραφίνας, ο κύριος Βρετζάκης, παρόν. Θα έχεις μετρήσει πώς είναι. 33 παρόντες, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να πω μόνο, υπάρχουν 3 σωματεία τα οποία στείλανε εκπρόθεσμα. Βέβαια το ένα είναι εδώ, ο Οροπός, το Κοροπή και η Ολυμπιάδα Ημιτού. Προτείνω στο σώμα να μην υπάρξει κανένα θέμα. Η Ολυμπιάδα είναι ήδη εδώ, εφόσον έφυγε το Οροπός και το Κοροπή, να μην υπάρχει κάποιο θέμα, εκτός αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη. Ωραία, ομόφωνα. Χρειάζονται 3 άτομα για τα πρακτικά της τακτικής γενικής συνέλευσης για να συνεχίσουμε. Προτείνω τον κύριο Καλανιώτη από τη Μαρκό, τον κύριο Γκίκα από τη Δόξα Κοροπίου και τον κύριο Μιχαλόπουλο από τον ΑΟΣ Ικαμίνου. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση ή υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει, όχι. Οπότε να έρθουν οι 3 στο Προεδρείο. Το θέμα είναι η επικύρωση των πρακτικών της τακτικής γενικής συνέλευσης που ήταν και η εκλογική πέρσι 12 Ιουνίου του 2020. Υπάρχει κάποια ένσταση, κάποια αντίρρηση για την επικύρωση? Όχι, ομόφωνα. Τέταρτο θέμα, έκθεση διοικητικού απολογισμού περίοδου 4 Σέκτου του 20 έως 3 Σέκτου του 21. Εδώ και 12 μέρες έχει αναρτηθεί, όπως σας έχουμε ενημερώσει στο site της Ένωσης, φαντάζομαι το έχετε δει όλοι. Υπάρχει κάτι που θέλετε να συζητήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι? Κάποια πορεία, κάποια ένσταση βέβαια ήταν της κουτσουρεμένης περίοδου, της μη γενόμενης, αλλά υποχρεωτικά έπρεπε να γίνει έστω για τα πεπραγμένα μέχρι τη διακοπή. Όχι, οπότε περνάει ομόφωνα. Θέμα 5, υποβολή προσέγγιση του διοικητικού απολογισμού 4 Σέκτου του 20 έως 3 Σέκτου 21. Και αυτό, όπως σας έχω ενημερώσει, έχει αναρτηθεί. Υπάρχει κάποιος ένα τοποθετηθεί, κάποιος που έχει κάνει μέσα σας. Ομόφωνα. Έκτο θέμα, έκθεση οικονομικού απολογισμού περίοδου 1η-1η-20, 31-12 του 20. Είναι αναρτημένο, σας έχουμε ενημερώσει. Έχει κάποιος κάποια απορία, κάτι? Ο Ταμίας είναι πανέτοιμος για να απαντήσει σ' όλα. Όχι, οπότε περνάει ομόφωνα. Θέμα 7, έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1η-1η-20, 31-12 του 20. Τυπικά να τη διαβάσω για όσους δεν το έχουν διαβάσει. Κήρυξε σε εκτέλεση της εντολής του Μαθανασίου και συνέλεξη των μελών της Ενώσεως, δηλώνουμε ότι αφού ελέγξαμε τα λογιστικά στοιχεία καθώς και όλους τους λογαριασμούς χρήσεως από 1η-1η-20 μέχρι και 31-12 του 20, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: ότι εκδόθηκαν μηχανογραφημένα γραμμάτια εισπράξεως από το νούμερο 1 έως και το 1424, κανονικά υπογεγραμμένα από τους υπόκρους, με τα οποία εισήχθησαν στο Ταμείο όλες οι πραγματοποιηθήσεις της πράξης της Ενώσεως. Δεύτερον, ότι εκδόθηκαν μηχανογραφημένα εντάλματα συμπληρωμής από το νούμερο 1 στο νούμερο 385, συνοδευόμενα αυτανόητα δικαιολογητικά, όπως τιμολόγια, αποδείξεις, καταστάσεις κατά περίπτωση πληρωμών, όλα κανονικά υπογεγραμμένα από τους υπόκρους, με τα οποία απεικονίστηκαν όλες οι πραγματοποιηθήσεις της πληρωμής της Ενώσεως.
Τρίτον, ότι διαπιστώσαμε την ύπαρξη των αφαιρώμενων στον οικονομικό απολογισμό 31-12 του τύπωση κλιματικού διαθεσίμου 153.808 ευρώ και 53 λεπτά βεβαιωμένου τροποσχετικά μυθολογητικά. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι όλοι οι συλλογιστικοί συγγραφείς στα βιβλία και στοιχεία της ΕΨΑΝΕ κινήθηκαν όλα εντός των ορίων που διαγράφονται στον προϋπολογισμό. Μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση, γεγονός που όπως νομίζουμε εκφράζει την γενικότερη προσπάθεια της διοίκησης της ενώσεως για σύνομη διαχείριση των οικονομικών της κατά την περίοδο 2020. Η Εξελεκτική Επιτροπή, Αθανασιάδης Νικόλαος, Αντάρτης Ανδρέας, Λουκάτος Κυρίδων. Όγδοο θέμα, υποβολή προσέγγισης οικονομικού απολογισμού περίοδου 1η-1η-20 έως 31-12 του 20. Υπάρχει κάποιος να ρωτήσει κάτι, κάποια ένσταση, το οτιδήποτε? Όχι, άρα περνάει ομόφωνα. Και ένα το θέμα, έκθεση και υποβολή προσέγγισης του προϋπολογισμού της περίοδου 1η-1η-22 31-12-22. Θα κάνω την ίδια ερώτηση, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, να προσθέσουμε κάτι, να αφαιρέσουμε κάτι. Όχι. Άρα περνάει ομόφωνα. Πάμε τώρα στην επικύρωση της απόφασης του ΔΣ για εισδοχή των νέων σωματείων, τα οποία στείλαν όλα τα δικαιολογητικά, τα αποστείλαμε στην ΕΠΟ και τους έχει αποδεχτεί. Έτσι τους αποδέχτηκε και το ΔΣ, αλλά τυπικά πρέπει από τη Γενική Συνέλευση. Είναι το Σωματείο ΑΟ Ζωή, το Σωματείο Γυναίκες Περιστερίου, το Σωματείο ΑΕΠ Κερμίου και το Σωματείο Εθνικός Λυκείας. Κάποια είναι σωματεία τα οποία έχουν προέλθει είτε από συγχώνευση είτε στη θέση άλλων σωματείων, όπως ο Εθνικός Λυκείας και η ΑΕΠ Κερμίου. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, άρα τα περνάμε ομόφωνα. Δεύτερο θέμα είναι επικύρωση απόφασης ΔΣ για αποβολή των κάθετων κάτω θυμελών που δεν συμμετέχουν αδικαιολόγητα τουλάχιστον για δύο ποδοσφαιρικές περιόδους στα πρωταθλήματα της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού. Τα σωματεία που βάζουμε εδώ δεν είναι δύο χρόνια, είναι τουλάχιστον πενταετία, γιατί υπάρχουν και κάποια σωματεία τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει τις δύο τελευταίες χρονιές, τα οποία όμως λόγω της πανδημίας θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να τα αποβάλουμε και να τους δώσουμε και άλλη μια ευκαιρία. Τα σωματεία στα οποία αναφερόμαστε είναι η Ελπίδα Χαρνών, ο Προφήτης Ηλίας και οι Ορίωνες. Πολλοί από εσάς φαντάζομαι ότι τα έχετε ακούσει και όλα εσείς δεν τα θυμάστε. Επομένως, εγκρίνεται η απόφαση του ΔΣ και αποβάλλονται από το δυναμικό της Ένωσης. Λοιπόν, εδώ, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια αναφορά, η Γενική Συνέλευση τελείωσε και να πάμε σε κάποια θέματα για τη νέα περίοδο. Θέλει κάποιος να αναφερθεί κάτι σχετικά με τη Γενική Συνέλευση? Α, ένα θέμα άλλο που υπάρχει, λάθος, που το παρέλειψα. Επειδή σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο πρέπει να γίνει η τροποποίηση του καταστατικού, ζητάμε εξουσιοδότηση του σώματος για να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του καταστατικού και να το εναρμονίσουμε. Υπάρχει κάποιος κάτι να ρωτήσει ή κάποια αντίρρηση? Ορίστε, ο κύριος Αρλάνης, Ναυρεωτική. Τι εννοείται εναρμονίσουμε? Όλα τα, όπως και τα σωματεία, έτσι και οι ενώσεις, οφείλουν να κάνουν εναρμόνιση καταστατικού σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο. Παραδείγματος χάρη, θα σου πω ένα απλό. Στις εκλογές της Ένωσης, γιατί κάποια σωματεία μπορεί να το είχαν προσαρμόσει κιόλας, προβλεπότανε ενιαίο παραταξιακό ψηφοδέλτιο, όλοι μαζί βγαίνανε και από εκεί ψηφιζότανε ο πρόεδρος και το ΔΣ. Με το καινούργιο καταστατικό που πρέπει να γίνει, ο πρόεδρος είναι μόνος υποψήφιος, δηλαδή ψηφίζεις τους υποψηφίους που είναι μόνο για πρόεδρος και ψηφίζεις και τους υποψηφίους μετά από μόνο τους που είναι το ΔΣ. Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι παραταξιακό. Σου λέω ένα απλό θέμα. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Ναι. Στα σωματεία έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Στα...
Α, ναι. Εντάξει, στο επόμενο. Η ερώτηση του κυρίου Σαντλάνη ήταν τι έχει αλλάξει σχετικά με το καταστατικό και γιατί χρειάζεται την τροποποίηση. Και τα σωματεία του. Ο κύριος Σαντλάνης, απλά να έρθετε από μικρόφωνο. Ο πρόεδρος της Βουλιαγμένης, ο κ. Σαντλάνης. Η ερώτηση είναι, έχεις να κάνεις ότι θα δείχνει και από το πρώτο. Θα δείχνει την αρμοδιότητα να κάνετε την αλλαγή που θα σας αντίθουμε. Θα πρέπει να έχουμε έτσι έχει στέλνωση. Έκτακτη, Καλιάννη. Καταστατική. Είναι έκτακτη, είναι καταστατική. Λοιπόν, οπότε κλείνει η τακτική γενική συνέλευση. Και πάμε τώρα σε κάποια θέματα που αφορούν τη νέα χρονιά και νομίζω όλοι περιμένετε μία ενημέρωση. Καταρχήν να ξεκινήσω με κάτι που δεν έχει ακουστεί και θα το βρούμε μπροστά μας στο κομμάτι των βελτίων και των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει η οδηγία της UEFA και της FIFA. Οι ποδοσφαιριστές με το που θα κλείνουν τα 18 θα είναι ελεύθεροι. Επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, θα ισχύσει από τον Ιούνιο του 2024. Αλλά μέχρι τότε και από αυτή την περίοδο, μετά τη Γενική Συνέλευση, γιατί σήμερα ψηφίστηκε ο κανονισμός ιδιότητας ποδοσφαιριστών και δεν έχει ανακοινωθεί, θα πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι όποιος ποδοσφαιριστής πρέπει να παίζει, ακόμα και να έχει δελτίο στην ομάδα, πρέπει να κάνει καινούριο δελτίο. Όποιος δεν έχει κάνει καινούριο δελτίο, δεν θα μπορεί να παίξει και θα ανήκει στο δυναμικό της κάθε ομάδας. Η προτροπή και αυτό που θα σπρώχνουν θα είναι να γίνονται τριετή, ώστε να πέσει πάνω στον Ιούλιο του 2024, και θα ισχύουν κανονικά τα μονοετή, τα διετίας και τα τριετίας. Αλλά ακόμα και αυτός που είναι χρόνια σε μία ομάδα και θέλει να συνεχίσει, θα πρέπει να κάνει καινούριο δελτίο. Είναι δηλαδή στην ουσία ένα έξτρα κόστος για τις ομάδες αυτό. Δηλαδή θα αναγκαστείς και τους 30 παίκτες που είχες να τους κάνεις καινούριο δελτίο. Άσχετα ηλικία δηλαδή, όχι μόνο για τους μικρούς. Όχι, για όλους. Για όλους. Και τα παράπονα βέβαια τώρα, επειδή δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, το off the record, το οποίο δεν είμαι και σίγουρος αν θα ισχύσει, στην αλφα κατηγορία, όχι για την επανέκδοση, η επανέκδοση στην αλφα κατηγορία, όταν θα είναι τριετίας θα το κάνουν 20 ευρώ και στις άλλες κατηγορίες 15. Όταν είναι τα κλασικά τα μονοετή, θα είναι 100, 80 η διετία, 50 η τριετία, 40 τετραετία, 30 πενταετία, αυτό δεν είναι ερωτηματικό, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, είναι πληροφόρηση δική μου. Και πάντα θα έχετε στο μυαλό ότι από τον Ιούνιο του 2024 αλλάζει όλο το σκηνικό. Αυτό που ξέραμε, δηλαδή είχαμε ακαδημίες, είχαμε κάποιες παιχνίδες κούπας, περιμέναμε να παίξουμε, στα 18 θα μπορεί να φέρει. Εκτός αν έχετε προλαίσει, που το έχετε κάνει στα 16, 15, 17, τριετίας, διετίας κλπ. Είναι και η δυνατότητα στα νέα δελτία ποδοσφαιριστών να γίνεται 7ετία. Όσοι λοιπόν έχετε σοβαρές και σωστές ακαδημίες, καλό θα είναι να το κοιτάξετε το θέμα προς τα εκεί. Στο προχθεσινό συμβούλιο πήραμε κάποιες αποφάσεις σχετικά με τα πρωταθλήματα που θα ξεκινήσουν. Δεν μιλάω για ηλικίες και ημερομηνίες, γιατί αυτά τα έχουμε ούτως ή άλλως ανακοινώσει εδώ και καιρό. Αποφασίσαμε λοιπόν η συμμετοχή στο κύπελλο να είναι δωρεάν, χωρίς παράβολο. Η συμμετοχή σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομών να είναι δωρεάν, χωρίς παράβολο, από την πρώτη ομάδα, όχι όπως πέρσι το είχαμε από την τρίτη και μετά. Επειδή αρκετοί στα πρωταθλήματα υποδομών χρησιμοποιήσατε
τα προσωρινά δελτία βγάλαμε κοντά στα 600 πέρσι και τα πρωταθλήματα στην ουσία δεν γίνανε. Πήραμε απόφαση τα περσινά δελτία να ισχύουν και για φέτος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε σωματείο όσα δελτία έδωσε πέρσι να μην πληρώνει φέτος παράβολο, αλλά θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν πιο σωστό, ούτως ώστε να μην μπείτε σε μια διαδικασία ξανά μαζέματος των δικαιολογητικών για να βγουν τα προσωρινά δελτία. Επομένως, ό,τι προσωρινό δελτίο έχει βγει πέρσι, ισχύει και φέτος, ακόμα και για τα παιδιά που φέτος μπήκανε στην ηλικιακή ομάδα που θα μπορούσαν να κάνουν δελτίο ΕΠΟ. Και αυτοί θα μπορούν να παίζουν φέτος εμάς με το περσινό προσωρινό δελτίο. Όπως γνωρίζετε, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει βγάλει μετά το συμβάν που έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο ότι οι προπονητές υποχρεωτικά θα πρώτων βοηθειών. Πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, με τον αντιπρόεδρό μας, που είναι υπεύθυνος υγειονομικής επιτροπής της Super League, θα γίνει σεμινάριο ιατρικών βοηθειών, στο οποίο θα μπορούν να παίρνουν και την πιστοποίηση που χρειάζονται οι προπονητές, στο οποίο αναγκαστικά θα πρέπει να έρθουν όλοι οι προπονητές για να πάρουν την πιστοποίηση και να μπορούν να κάθονται στον πάγκο. Αλλά εμείς θα θέλαμε να έρθει και τουλάχιστον ένας παράγοντας να το παρακολουθήσει από κάθε σωματείο και θα θέλαμε αυτός ο παράγοντας να είναι αυτός ως επιτοπλίστων ακολουθεί την ομάδα και κάθεται στον πάγκο. Αν είναι δύο και τρεις, ας έρθουν και οι δύο και οι τρεις. Μετά το σημά που έγινε, θεωρούμε ότι όλοι θα πρέπει που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο να γνωρίζουν από αυτό το θέμα. Τους θεραπευτές φαντάζομαι τώρα ομάδα. Ορίστε, αλλά για μικροφόνο. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Το σεμινάριο αυτό θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Ναι, για να πέσουν πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων. Εννοείται. Τουλάχιστον 15 μέρες πριν. Αλλά επειδή θέλει μία οργάνωση για να γίνει, γι' αυτό θα υπολογίζετε ότι μετά το 15 Αύγουστο θα ξέρετε πού και πώς θα γίνουν και να στείλετε συμμετοχές. Ο κύριος Ασλανίδης. Ο κύριος Μπουργκάρης. Φώτα, πόση χρονική διάρκεια θα έχουν, πόσο είναι μία μέρα ή δύο. Μία μέρα. Μία ερώτηση. Κύριε Στυλουκάκη. Όσοι προπονητές έχουν και από το πρώτο βοηθειό χαρτί, πρέπει να το παρακολουθήσουν ξανά. Από τη στιγμή που έχουν πάρει πιστοποίηση, από το πρώτο βοηθειό, δεν είναι υποχρεωτικό. Εμείς το κάνουμε για να μην ταλαιπωρηθούν. Δεν θα ήταν κακό όμως αν μπορούν να το δουν και δεύτερη φορά. Κύριε Στυλουκάκη. Όταν μπορεί να έρθει και να απαντήσει στο συγκεκριμένο. Οι γιατροί που καλύπτουν τα παιχνίδια δεν είναι γιατροί. Οι γιατροί, λέω, που καλύπτουν τα παιχνίδια είναι εξειδικευμένοι και πλήρως εξοπλισμένοι. Αυτή είναι η γραμμή και η προτεραιότητα που υπάρχει. Τώρα μου μιλάτε ότι
δεν ξέρουν ή δεν είναι γιατροί. Εγώ αυτό πρώτη φορά το ακούω. Για πέστε μου, τι έχετε να μου πείτε σε αυτό. Στους αγώνες εμείς τουλάχιστον στους δικούς μας έχουν έρθει άνθρωποι που δεν έχουν τέτοιες γνώσεις για να παρέσουν. Συνήθως πάνε οι φυσιοθεραπευτές των ομάδων να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους αθλητές. Ακούστε. Τώρα, αν δεν το έχετε αυτό σαν εικόνα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Προσπαθώ να αμφισβητήσω την άποψη δικιά σας. Διότι τα γεγονότα. Μα δεν είναι άποψη. Για να διοριστεί κάποιος γιατρός αγώνα, παίρνει όλα του τα χαρτιά. Δηλαδή, πτυχίο, αν διασκήσει ως επαγγέλματα, εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο. Δεν διορίζεται διαφορετικά. Υπάρχουν πάντως οι περιπτώσεις που έχει πάει πιο πολύ ο ξενοδοχείο μας από να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε τον γιατρό. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ. Κοιτάξτε, αυτό είναι προβληματικό. Λυπόμαστε δηλαδή από το δάχτυλό μας τώρα. Ακούστε. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να καλυφθούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Καμία απολύτως πρόθεση. Λοιπόν, τώρα, εάν οι φυσικοθεραπευτές, οι δικοί σας, βοηθούν μια κατάσταση, πολύ καλά κάνουν. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο επαγγελματικό. Δηλαδή, και ο γιατρός αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το ιατρικό team της ομάδας που έχει τραυματιστεί πολύ το εκεί. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό είναι λογικό, να μπαίνει και ο δικός. Εγώ άλλο είπα, εγώ πάω να θέλω να καταλάβω ότι η υπάρχουσα κατάσταση επίπεδος σε έναν αγώνα είναι λυπής από ιατρική περίθαλψη. Τώρα, δεν έχουν ευθύνες, ούτε θέλω να πω κάτι. Πρέπει να βελτιωθεί. Όχι, εγώ θέλω να σας εξηγήσω μερικά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν κάποια άδειες, εγώ δεν έχω κάποιες φορές σαν γιατρός. Και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι και τα παιδιά που τώρα ξεκινάνε, καταλαβαίνετε. Δεν πάει να αλλάξει το γεγονό αυτό, με το συμβάν αυτό, να αλλάξει λίγο την οτροπία όλων των εμβολίων. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ακούσε εδώ πάλι.